Θα βγούμε εκτός Κρήτης και θα επιχειρήσουμε αυτό το οποίο επιχειρούμε καθημερινά μέσα από την εκπομπή μας, δηλαδή να μεταφέρουμε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σε άλλες τουριστικές περιοχές, να προχωρήσουμε και σε μια σύγκριση σε σχέση με το αντίστοιχο το οποίο διαμορφώνεται κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Είχαμε ταξιδέψει και πέρυσι στην Πάτμο, θα πάμε και φέτος. Όποιος έχει βρεθεί στο νησί γνωρίζει για αυτή την ξεχωριστή έτσι ομορφιά, κουλτούρα, καθημερινότητα που έχει συγκεκριμένη περιοχή. Και θέλω να πάμε λίγο, η Θεοδόρα μας δείχνει κάποια πλάνα βέβαια, θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Νίκο Κουτούζο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο Πάτμου. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, καλησπέρα από τον Νίκο Αποκάλυψη, στην μαγευτική Πάτμου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Βρισκόμαστε στη Σκάλα. Λόγω αέρα προτιμήσαμε να βγούμε σε αυτό το σημείο, ώστε να έχετε την όμορφη θέα του νησιού μας. Μέσα κάτω στο λιμάνι της Σκάλας. Είναι πανέμορφο το νησί σας και βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνώνυμο και του θεματικού τουρισμού. Έχετε καταλάβει, κατανοήσει, αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα και φαίνεται και στην πράξη βέβαια, καθώς χιλιάδες είναι αυτοί που κάθε χρόνο Έλληνες και ξένοι βρίσκονται στην Πάτμο. Ωστόσο, αφορμή, μία από τις πολλές αφορμές της επικοινωνίας μας είναι και ένα δημοσίευμα ενός από τα κορυφαία βρετανικά περιοδικά. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Έτσι ακριβώς, το Dana Traveler μας ενέταξε μέσα στους προορισμούς που πρέπει να ψηφίσει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι η Πάτμο προσφέρει ψυχική και φυσική αγαλίαση. Η Πάτμο, η οποία είναι ένα από τα 17 μνημεία UNESCO τα οποία βρισκόμαστε στην Ελλάδα λόγω του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, λόγω της Ιεράς Μονής Αγίων και λόγω της αρχιτεκτονικής της χώρας. Επομένως, είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφθεί την Πάτμο, να έρθει να ζήσει, να βιώσει αυτό που ζούμε και εμείς στο νησί, ώστε να έχει την ψυχική και σωματική ανάταση. Πώς θα πηγαίνετε φέτος? Πάμε να συγκρίνουμε λίγο περιόδους και χρονιές. Κοιτάξτε, φέτος η αλήθεια είναι πως έχουμε last minute τουρισμό, δηλαδή τουρισμός ο οποίος κλείνει τις διακοπές του 35 μέρες νωρίτερα πριν την άφηξη στον προορισμό. Οπότε δεν μπορώ να σου πούμε ασφάλεια τι προμηνύεται. Σίγουρα τα δείγματα είναι καλά, είναι θετικά. Μετά από 2 χρονιές με κορονοϊό, ερχόμαστε σιγά σιγά να φτάσουμε τη σεζόν του 2019, μια αρκετά πολύ καλή σεζόν, με περισσότερες αφήξεις πυροζυροπλοίων και με κόσμο ο οποίος έχει αρχίσει να έρθει νωρίτερα στο νησί μας. Μάλιστα, αφήξεις λοιπόν της τελευταίας στιγμής. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, καθώς οι συγκυρίες γενικά οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Φανταστείτε ότι καλές χρονιές όπως είναι το 19 και αφήξεις τελευταία στιγμής είχαμε και εκείνη την περίοδο. Οπότε φυσιολογική η συγκεκριμένη εξέλιξη. Ποιες αγορές, ποιες χώρες στηρίζουν την Πάτμο? Και μετά θέλω να πάμε λίγο και στον εσωτερικό τουρισμό. Ποιες χώρες στηρίζουν την Πάτμο? Στηρίζει η Γαλλία, η Ιταλία, έχουμε κάποιους Σκανδιναβούς φυσικά, Βρετανούς. Υπάρχουν δηλαδή Γερμανούς πολλούς ουσιαστικά, Ολλανδούς. Έχουμε δηλαδή μεγάλη γκάμα χωρών οι επισκέπτες τους έρχονται στην Πάτμο. Εσωτερικός τουρισμός και φέτος σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σε ικανοποιητικά επίπεδα οι Έλληνες μας τιμούν. Βέβαια έχουμε λίγο μία μικρή αύξηση στα εισιτήρια όπως όλοι, σε όλη την Ελλάδα. Μια και έχουμε αύξηση των καυσίμων. Αλλά πραγματικά η Πάτμος, το Βεληνικές Πάτμος είναι αυτό ουσιαστικά που ξεπερνάει κάθε εμπόδιο. Και βέβαια αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι στην Πάτμο βρίσκονται κάθε χρόνο οι λεγόμενοι και ως επαναλαμβανόμενοι τουρίστες. Δηλαδή κάθε χρόνο, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, ξαναέρχεται πάλι την επόμενη χρονιά, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Πολύ σωστά, οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες, οι repeaters, οι οποίοι από στόμα σε στόμα είναι η καλύτερη μέθοδος marketing, η warm, ουσιαστικά, δηλαδή word of mouth, στρατηγική, στην οποία ουσιαστικά φέρνει στην Πάτμο τους επισκέπτες. Βέβαια, αυτό έχει την αποτέλεσμα να έχουμε μια αύξηση στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών και γι' αυτό το λόγο στοχεύουμε εκεί και σαν δημοτική αρχή
στοχεύουμε συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε να έχουμε περισσότερους ρητήτες. Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο θεματικός τουρισμός, και θέλω να πάμε λίγο στον θρησκευτικό τουρισμό, και κατά πόσο ρεαλιστικό είναι ένα σενάριο, οι περιοχές, τα νησιά, πολλές περιπτώσεις βέβαια και παραδείγματα και εντός Κρήτης, αλλά θέλω να εστιάσουμε λίγο στην Πάτμο. Σε αυτά τα νησιά που επιχειρείται μια σταδιακή επέκταση της τουριστικής περίοδου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Πάτμος είναι ένα θεοβάδι στο νησί. Εδώ το 95 μετά Χριστόν γράφει η Αποκάλυψη, από την Άγια Ιανθολόγο Αρχόνη του Θεού και έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Μετά από σχεδόν 1000 χρόνια, το 1988, ο Όσιος Χριστόδουλος έφτιαξε την Ιερά Μονή Αγίου Ιανθολόγου προς την τιμή του Αγίου Ιανθολόγου. Έχουμε δηλαδή το α και το ω ουσιαστικά της Πάτμος και αυτό που ουσιαστικά είναι ο κύριος λόγος που έχουμε τον τουρισμό τόσα χρόνια είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Εμείς βέβαια προσπαθούμε να εξελίξουμε και γαστρονομικό τουρισμό και περιπατητικό τουρισμό και να έχουμε διάφορες και περισσότερες θεματικές μορφές τουρισμού για τους επισκέπτες. Κρητικοί έρχονται στην περιοχή σας? Έρχονται, μάλιστα έχουμε και κρητικούς οι οποίοι είναι υπότροφοι στην Παρθενιά Εκκλησιαστική Σχολή, το παλαιότερο εκκλησιαστικό γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο είναι το 1713. Έχουν πολλούς κρητικούς, έχω φίλους κρητικούς, Ηρακλειώτες, Χανιώτες, έχω πολλούς φίλους κρητικούς και επίσης έρχονται από στόμα σε στόμα, όπως είπαμε, λένε και στους δικούς τους και οι κρητικοί στηρίζουν θαυμαστικά την Πάτμο. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σεζόν, όλα να πάνε περίφημα. Έχει ανάγκη η Ελλάδα αυτή την αύξηση, αυτή την άβρα, αυτό το καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σε πολλές περιοχές. Να αφήσουμε λίγο μια δύσκολη περίοδο. Δεν ξέρω, αντιδήμαρχε, με τα κρούσματα, πώς θα πάτε στο νησί? Είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε COVID σχεδόν όλο το νησί. Πέρασε πάρα πολύ σκόνημα όλο το νησί. Είχαμε τέλος πάντων όλα τα μέτρα, αλλά πέραν τούτου αυτή τη στιγμή είστε πολύ καλά επίπεδα, πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλαδή 1-2 κρούσματα την ημέρα. Αυτό δεν είναι κάτι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός. Επιδιώκουμε να κρατάμε τα μέτρα, ό,τι μέτρο τέλος πάντων είναι ενισχύ, ώστε να μπορούμε να διαφυλάξουμε και την ασφάλεια των κατοίκων και την ψυχή μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτό που σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή σεζόν. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε, λοιπόν.